Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Έχουμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον ζήτημα. Μια ιστορία από έναν νεαρό άνδρα, εξαιρετικά αξιόλογο, κρατήστε και τα δύο που λέω εξαιρετικά αξιόλογο και δεν το λέω τυχαία, ο οποίος έχει βάλει τίτλο στο email του «Όταν οι πεταλούδες στο στομάχι γίνονται επώδυνες». Ξεκινά όμως από το τέλος του email, και διαβάζω το ερώτημα που κάνει, το οποίο είναι ένα θεωρητικό ερώτημα, το οποίο νομίζω ταλανίζει τους περισσότερους από εμά σε αυτό εδώ το κανάλι. Έχει γίνει λοιπόν τόση ζημιά στον κόσμο πλέον που καλούμαστε να πληρώσουμε ως αντίτιμο στην ανάγκη μας για συνδεσιμότητα μέρος της ψυχικής μας υγείας. Η ερώτηση που είναι όλα τα λεφτά, the one million dollar question. Η ερώτηση του εκατομμυρίου. Έτσι, για να εξηγήσω λίγο τη φράση που μπορεί να μην την ξέρει κάποιο τι σημαίνει η ερώτηση του ενό εκατομμυρίου, φαντάζομαι ότι έχει βγει από τα παιχνίδια, τηλεπαιχνίδια γνώσεων, που η τελευταία ερώτηση που έχει να απαντήσει κάποιο, που είναι πολύ δύσκολη ερώτηση, εάν την απαντήσει σωστά, θα κερδίσει ένα εκατομμύριο δολάρια. The one million dollar question. Πάμε λοιπόν να διαβάσουμε την ιστορία του φίλου μα. Θέκλα μου αγαπημένη και απαραίτητη, αγάπη μου. Σε παρακολουθώ τα τελευταία δύο χρόνια και η βοήθεια που μου έχεις προσφέρει είναι ανεκτήμητη. Σε ευχαριστώ πολύ. Πολλές φορές σε πράγματα που αντιμετωπίζω σκέφτομαι τι θα έλεγε τώρα η Θέκλα. Ή πάλι σκέφτομαι Θέκλαν πόθελαν. Ευελπιστώ να μην σε κουράσω και φυσικά θα επιθυμούσα και εγώ με τη σειρά μου ιστορία μου να γίνει vlog και να ακούσω τη γνώμη σου. Γίνεται η ιστορία σου vlog και συγγνώμη που άργησα αρκετές εβδομάδες να την κάνω. Επίτηδε σου έστειλε η που θα την έκανα σήμερα, ούτω ώστε να μου δώσει ε, ε, update, να με ενημερώσει για το τι έχει συμβεί. Ε, γιατί θέλω να είμαι ε, ανεπηρέαστη σε αυτά που θα σου πω, με βάση αυτά που μου έχει πει για τι πρώτε 10 μέρε γνωριμία. Είμαι 33 περίπου ετών, ομοφυλόφιλο άνδρας. Είμαι ένστολος, και τα τελευταία 15 χρόνια έχω υπηρετήσει σε πόστα σκληρά γύρω από τη διαχείριση δύσκολων καταστάσεων, λήψη αποφάσεων και διοίκηση. Έχω μεγαλώσει σε ένα περιβάλλον με έναν αρκετά αδιάφορο πατέρα, με τον οποίο, αν και αγαπιόμαστε, δεν έχουμε κανένα κοινό κώδικα επικοινωνίας. Διαφωνούμε στα πάντα και πολλές φορές αναρωτιέμαι πώς έχει τόση έλλειψη Συναισθηματική νοημοσύνη. Μοιάζει να μην αναγνωρίζει βασικά συναισθήματα όπω ο πόνο, η χαρά, η πίκρα του άλλου και πάντα όταν του λέω κάτι με θεωρεί την πλέον αναξιόπιστη και επιπόλαια πηγή και απορρίπτει αυτά που λέω πριν το ολοκληρώσω. Από παιδί κρέμομαι από τα χείλη του να ακούσω έστω και μία φορά ότι συμφωνεί μαζί μου. Μάλλον δεν θα το ακούσω ποτέ. Αισθάνομαι πάρα πολύ άσχημα αυτή τη στιγμή που όλα αυτά τα βλέπω γραμμένα. Με πιάνουν τα κλάματα για κάποιο λόγο, είναι για τον προφανή λόγο που σε πιάνουν τα κλάματα. Μάλλον με αυτά που θα σου πω παρακάτω, και κάτι κινητοποιήθηκε μέσα μου και μου τα βγάζει όλα στην επιφάνεια. Όταν μπαίνουμε στο δύσκολο και σκληρό πεδίο του φλερτ και του dating, όταν προσπαθούμε να φτιάξουμε μια ερωτική σχέση, όταν γνωρίζουμε ανθρώπους για να συνδεθούμε μαζί τους, όταν δοκιμάζουμε να μπούμε σε μια ερωτική σχέση, τότε οτιδήποτε έχουμε μέσα μας τραύμα από τη σχέση μας με τους γονείς μας ή τους φροντιστές μας στην πρώτη μας, στα πρώτα χρόνια της ζωής μας, στην βρεφική μας ηλικία, στην υπιακή ηλικία, στην προσχολική ηλικία, στην πρώτη σχολική ηλικία, στην δεύτερη σχολική ηλικία, έρχονται στην επιφάνεια. Ο πατέρας σου, έτσι όπως τον περιγράφει, είναι ένας άνθρωπος, θα πω μια πάρα πολύ απλή λέξη, κακός. Λες ότι αγαπιέστε, λες με τον οποίο αν και αγαπιόμαστε δεν έχουμε κανένα κοινό κώδικα επικοινωνίας. Κάποιες αγάπες είναι εξαιρετικά επιβλαβείς. Κάποιες αγάπες είναι ψυχοπαθολογικές. Αγαπιέστε με τον πατέρα σου. Αυτός σε αγαπάει με το να σε απορρίπτει. Αυτός σε αγαπάει με το να μην αποδέχεται οτιδήποτε λες. Αυτός σε αγαπάει με το να σε θεωρεί αχρηστό. Και ό,τι του λες θεωρεί ότι δεν έχει βάση και δεν έχει νόημα. Σε αγαπάει με το να μην αναγνωρίζει τα συναισθήματά σου. Τι είδους αγάπη είναι αυτή. Και εσύ τον αγαπάς με το να ανέχεσαι όλα αυτά. Τι είδους αγάπη είναι αυτή. Ξέρεις και ξέρετε και ξέρουμε και πρέπει να ξέρουμε. Ότι η λέξη αγάπη είναι μια από τις πιο κακοποιημένες λέξεις στον ανθρώπινο λεξιλόγιο. Εδώ θα πω αυτό που έχω πει και άλλες φορές, ότι ο καθένας αγαπάει με την ψυχή του και αγαπάει με την καρδιά του. Δηλαδή, ό,τι σώη ψυχή έχει και ό,τι η καρδιά έχει ή ό,τι η προσωπικότητα έχει, η γη προσωπικότητα, η διαταραγμένη προσωπικότητα, θα αγαπάει με έναν τέτοιο τρόπο. Μακριά από εμάς τέτοιες αγάπες με ανθρώπους συναισθηματικά αναλφάβητους, με ανθρώπους εγωκεντρικούς, με ναρκισσάκια, οι οποίοι δεν βλέπουν πέρα από τη μύτη τους και δεν βλέπουν και δεν αναγνωρίζουν κανέναν άλλον πέρα από τον προβληματικό εαυτό τους. Τα λέω για να τα ακούσω κι εγώ και για να τα ακούσετε κι εσείς, μην τυχόν και τα μη παιδό σου. Και έχεις δίκιο ότι δεν θα ακούσεις ποτέ ότι ο πατέρας σου συμφωνεί μαζί σου και στη θέση σου αν ήμουνα, θα ανησυχούσα ιδιαίτερα να ακούσω ότι ένας άνθρωπος συμφωνεί μαζί μου. Κάποιοι άνθρωποι που λειτουργούν με επέσχυντους τρόπους, κάποιοι άνθρωποι που είναι κακοποιητικοί, είναι τιμή μας και καμάρι μας να μην συμφωνούν μαζί μας. Και πρέπει να προβληματιζόμαστε εάν συμφωνούν μαζί μας. Δεν φαίνεσαι ποιο είσαι μόνο με το ποιοι συμφωνούν μαζί σου, μάλλον μόνο με το ποιοι συμφωνούν μαζί σου, αλλά και με το ποιοι διαφωνούν μαζί σου. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση να διαφωνούν μαζί σου οι προβληματικοί άνθρωποι. Γιατί σημαίνει πω δεν είσαι σαν αυτού. Όχι ότι θα πα να επιδιώξει να διαφωνήσουν μαζί σου, αλλά αν έχει την ατυχία να γεννηθεί σε περιβάλλον που έχει τέτοιου προβληματικού ανθρώπου, εάν αυτοί οι άνθρωποι δεν συμφωνούν μαζί σου, εάν σε καθιστούν ένα αποδιοπεμπέο τράγο, σημαίνει ότι είσαι νορμάλ και δεν είσαι σαν κι αυτού προβληματικού. Η μητέρα μου είναι μια δυναμική κατά τα άλλα γυναίκα, η οποία όμως όταν τα παιδιά είμαστε μικρά, από τα 3 έως τα 7 μου χρόνια συνέβαινε αυτό, έτρωγε ξύλο από τον πατέρα μου. Το μενού περιλάμβανε εικόνες με σπασμένες μύτες και αίματα και απαράδεκτο φρασιολόγιο και κάποιες βραδιές τελείωνα με μένα και την αδερφή μου να είμαστε πάνω στη μητέρα μου και να την αγκαλιάζουμε και να κλαίμε, ενώ εκείνη ακόμα σηκωνόταν από το πάτωμα είναι επέσχυντος ο πατέρας σου. Επέσχυντος. Είναι από αυτούς τους τύπους που καταλήγουν να κάνουν γυναικοκτονίες κάποιες φορές. Επέσχυντος. Κακοποιημένη σφόδρα από τη μητέρα της και η ίδια, άργησε να πάρει την απόφαση να χωρίσει, αλλά το έκανε στην εφηβεία μας και εκεί που είπα ότι έχω τελειώσει με οτιδήποτε κακοποιητικό, εισέβαλε στο σκηνικό η γιαγιά μου, η οποία μην έχοντας εδώ και χρόνια την κόρη της και μητέρα μου να κακοποιεί, αποφάσισε το επόμενο θύμα της να είμαι εγώ. Πώς πάνε γαϊτανάκι όλα αυτά τα πράγματα. Η γιαγιά σου κακοποιούσε τη μάνα σου, η μάνα σου αγάπησε και παντρεύτηκε έναν κακοπιτικό; και μετά αργούσε να χωρίσει από τον κακοποιητικό επειδή ήταν μαθημένη στην κακοποίηση, να τη, την κακοποίηση, να τη θεωρεί αγάπη από τη μάνα της. Εσύ όμως, πολύ ευφύης άνθρωπος, πολύ συναισθηματικά ευφύης και καλλιεργημένος άνθρωπος, μπορεί να είσαι ο βράχος που θα αντιστρέψει τη ροή του ποτάμου και να σταματήσει αυτό το γαϊτανάκι θυματοποίησης και κακοποίησης. Άρα η γιαγιά σου ήρθε στην οικογένειά σας μετά που χώρισε η μάνα σου και αποφάσισε το επόμενο θύμα της να είσαι εσύ. Λεκτικά και ψυχολογικά πάντα ποτέ σωματικά. Η λεκτική και ψυχολογική βία είναι εξίσου επικίνδυνη με τη σωματική βία. Και πολλές φορές είναι ακόμη πιο επικίνδυνη επειδή δεν αφήνει σημάδια και επειδή δεν μπορεί εύκολα κάποιο να αποδείξει ότι κακοποιείται ακόμη και στον ίδιο του τον εαυτό. Όλη μέρα άκουγα πόσο άχρηστο είμαι, ότι δεν θα πετύχω τίποτα στη ζωή μου, ότι όλων των άλλων τα εγγόνια ήταν καλύτερα από εμένα, και δεν τα έφτανε ό,τι στο μικρό του δαχτυλάκι. Και σαφώ ότι έφταιγα για το ότι χώρισαν οι μου με το να στηρίξω την απόφαση της μητέρα μου, την οποία συνήθω ονόμαζε πουτάνα. Η γιαγιά σου είναι για τα κάγκελα. Η γιαγιά σου είναι άθλια. Ή, ήταν άθλια γιατί πέθανε μετά. Άθλια. Άθλια. Και εδώ θα πω ξανά ότι ο νεκρός ούτε δικαίωται. Αν πεθάνει κάποιο, δεν σημαίνει ότι πάβει να έχει αφήσει πίσω του μεγάλη ζημιά ψυχική στους ανθρώπους με τους οποίους συνδεόταν επειδή ήταν ο ίδιος ένας προβληματικός άνθρωπος που να αντιλαφθεί τα προβλήματα του και να τα επιλύσει ο ίδιος τα ξερνούσε πάνω στους άλλους. Ντρέπομαι φρικτά που ανεχόμουν να ακούω όλα αυτά, αλλά με απειλούσε πως αν τολμήσω να τα πω πουθένα θα υπήρχαν συνεπείε. Τη μέρα που πέθανε η συγκεκριμένη γυναίκα, ενώ ήδη είχε άνοια και παρόλα αυτά έτρεμα να την πλησιάσω, στα 30 μου ένιωσα τον κόσμο λίγο πιο ασφαλή. Και έχεις δίκιο. Κάποιοι με το να πεθάνουν κάνουν τον κόσμο πιο ασφαλή. Ξέρεις πόσες φορές το έχω ακούσει αυτό και από παιδιά και από εγγόνια. Τι πέθανε το τέρας και είναι ο κόσμος λίγο πιο ασφαλής. Και αυτό που θέλουμε να κάνουμε σε αυτό εδώ το κανάλι, όταν μιλούμε για ζητήματα τέτοια, είναι να μάθουμε να πεθαίνουμε τα τέρατα μέσα μας πριν τα πεθάνει η φύση. Δηλαδή να αποκοπόμαστε και φυσικά και σωματικά, δηλαδή να διακόπτουμε σχέσεις με τέτοιους κακοποιητικούς ανθρώπους και συγγενείς, αλλά και μέσα μας να τους πεθαίνουμε, μέσα μας να τους βλέπουμε πως πραγματικά είναι γλιόδι υποκείμενα, άνθρωποι απάνθρωποι, άνθρωποι που δεν αξίζουν τον κόπο, ούτε γονεί να λέγονται, ούτε παππούδες να λέγονται, ούτε γιαγιάδες να λέγονται, ότι οτιδήποτε. Ναι, πρέπει επιτέλους να σπάσει όλο αυτό το κοινωνικό στερεότυπο γύρω από την Αγία εντό πάρα πολλών εισαγωγικών ελληνική οικογένεια και να δούμε τα πράγματα όπως είναι. Μέσα στις οικογένειες υπάρχουν κακοποίη. Μέσα στις οικογένειες υπάρχουν φρικτοί εγκληματίε. Μέσα στις οικογένειες υπάρχουν αμήλικτοι διώκτες των άλλων ανθρώπων. Κρίμα Κρίμα, κρίμα που πρέπει να πεθάνουν αυτοί για να γίνει ο κόσμος πιο ασφαλής, αλλά έχουν αφήσει πίσω τους ήδη μεγάλη σημειά, μεγάλη. Στο σήμερα λοιπόν, συνεχίζει ο φίλος, και από τα 25 μου έτη που ξεκαθάρισα μέσα μου τον ερωτικό μου προσανατολισμό, έχω κάνει 4-5 σχέσεις και δεκάδες προσπάθειες για σχέση, οι οποίες δεν απέδωσαν καρπούς. Στι σχέσει μου πάντα προσπαθούσα μέχρι εξαντλήσεω να τι διατηρήσω, κάνοντα τρομερέ υποχωρήσει μέχρι που ένιωθω ότι αρρώστηνα. Συνεξάρτηση μυρίζει όλο αυτό, ε. Να κάνει τρομερέ υποχωρήσει στι σχέσει σου μέχρι να νιώθει ότι αρρωστά. Διαταραχέ διατροφή και ύπνου, όπω και κρίσει πανικού, ήταν συνήθω καθημερινότητα στι περιόδου αυτέ. Κακοποιητικέ συμπεριφορικά οι σχέσει μου λοιπόν, με τη συνένεση μου φαντάζομαι, αφού ενώ αντιδρούσα, παρέμενα σε αυτές. Με οδήγησαν στο να κάνω μία παύση για 1,5 χρόνο, ώστε να καθαρίσω μέσα μου και να επαναπροσδιορίσω το τι ήθελα από αυτόν τον τόσο όμορφο και συνάμα βασανιστικό τομέα, τον ερωτικό. Mm. Εντάξει, γράφει τέλεια, τέλεια, υπέροχα, εξαιρετικά γράφει. Ένιωθα πως ξαναγύρισα στις σκέψεις που είχα σαν παιδί για το μέλλον μου. Θέλω ένα οικογενειακό πλαίσιο αποτελούμενο από κατανόηση, αγάπη φανερές σκέψεις, άνευ κακοποίησης και μηχανογραφιών. Αγάπη μου, αυτό θέλουμε. Και είναι το υγιές αυτό που θέλεις. Πόσο δύσκολο για έναν ομοφιλόφιλο άνδρα σκέφτηκα. Τα βλόξου σου μου έδειξαν ότι είναι όσο, τόσο δύσκολο όσο και για τους ετεροφιλόφιλους. Μέσα στα διάφορα ραντεβού λοιπόν γνώρισα έναν τύπο, 42 ετών, πολύ όμορφο, μορφωμένο με κάποιε κοινέ ευαισθησίε, επιφανειακέ θεωρήσει από αυτό. Δηλαδή, εκ των υστέρων, αντιλαμβάνεσαι ότι επιφανειακά έδειχνε ότι είχε κοινέ ευαισθησίε με σένα και φαινομενικά ισορροπημένο. Η έλξη ήταν άμεση, αν και σκέφτηκα πώ είναι ελεύθερο αυτό ο τύπο εδώ. Κάπου κρύβεται παγίδα. Η άμεση έλξη, είπαμε πολλές φορές, μπορεί να είναι και ψυχοπαθολογική έλξη. Πρέπει να μας προβληματίσει η άμεση έλξη. Από την άλλη σκέφτηκα και εσύ ελεύθερο είσαι και τι με αυτό. Συμπεριφορά μια χαρά. Με ευγενική προσέγγιση, ενδιαφέρον και χιούμορ. Εδώ θέλω να πω ότι βρήκα σήμερα ένα πολύ ωραίο uh, α, το οποίο λέει τα εξή. A first date question. How aware are you of your traumas and suppressed emotions and how are you actively working to heal them before you try to project project that shit on me. Είναι στα αγγλικά αυτό το οικονομήνυμα. Και λέει, είναι μια ερώτηση για το πρώτο ραντεβού. Πόσο πολύ είσαι, έχεις συνείδηση των τραυμάτων σου και των καταπιεσμένων αποθυμένων σου συναισθημάτων και πώς δουλεύεις ενεργά στο να τα θεραπεύσεις αυτά πριν να προσπαθήσεις να τα προβάλλεις όλα αυτά τα κατά πάνω. Το θυμήθηκα αυτό και το σκέφτηκα τώρα που λες για το ότι φαινομενικά ισορροπημένος. Συμπεριφορά μια χαρά, με ευγενική προσέγγιση, ενδιαφέρον και χιούμορ. Καθόλου πρόστιχος και μάλιστα μου έκανε εντύπωση το πόσο ανάγκη είχε να αγκαλιάζεται. Αυτά την πρώτη μέρα. Εδώ να σου πω ότι έχω γνωρίσει πολλούς ναρκισσούς, οι οποίοι έχουν τεράστια ανάγκη να αγκαλιάζονται χωρί να σημαίνει ότι ποιο έχει ανάγκη να αγκαλιάζεται την άρκησο, αλλά θέλω να έχουμε στο μυαλό μα ότι η άρκηση είναι άνθρωποι που έχουν μέσα του τρομερό συναισθηματικό κενό. Δεν έχουν καμία απολύτω όρεξη και διάθεση να δουλέψουν με τους εσωτερικούς τους δαίμονες. Δεν αντέχουν αυτή τη μαυρίλα που έχουν μέσα του και ψάχνουν άλλου ανθρώπου να συνδεθούν ανθρώπους οι οποίοι είναι διατηθημένοι να τους δώσουν ενέργεια. Και είπαμε ότι ελκύονται και έλκουν τους συνεξαρτώμενους. Ελκύονται από συνεξαρτώμενους και έλκουν τους συνεξαρτώμενους. Εμείς οι συνεξαρτώμενοι είμαστε πολύ αγα α α α α αγαπησιάρικοι. Μας αρέσουν οι αγκαλίες, τα φιλιά και τα χάδια, ενώ είμαστε σε μια θέση που είμαστε διαθέσιμοι να δείξουμε και με σωματικό τρόπο, μέσω της αφής, μέσω της επαφής, μέσω του, της αγκαλιάς και του χαδιού, τα συναισθήματα μας. Οι νάρκηση δέχονται παθητικά τις αγκαλιές, τα φιλιά και τα χάδια, ανταποδίδουν στο ελάχιστο. Και το λένε συνέχεια, θέλω πολύ να με αγκαλιάσεις, θέλω να με φιλήσεις, θέλω να μπω στην αγκαλιά σου. Το να ζητάει κάποιο αγκαλιά, το να ζητάει κάποιο χάδι, δεν είναι απαραίτητα απόδειξη ότι είναι συναισθηματικά υγιής άνθρωπος και μπορεί να ανταποδώσει. Ένας ισορροπημένος άνθρωπος ψυχοσυναισθηματικά και θέλει να δίνει αγκαλιά και θέλει να παίρνει αγκαλιά. Και πολλές φορές, ειδικά η την άρκηση, η κρυφονάρκηση που έχουν μια ευαλωτότητα, παρουσιάζονται με μια συναισθηματική ευαλωτότητα, επιδιώκουν ιδιαίτερα τι αγκαλιέ. Γιατί είναι, σκεφτείτε, είπαμε, είναι ρουφίχτρε ενέργεια. Αν θέλω να με αγκαλιάζει, να σου ρουφήξω σου το δυνατόν περισσότερη ενέργεια, σαν παράσιτα. Συναισθηματικά παράσιτα. Άρα δεν εντυπωσιαζόμαστε από κάτι τέτοιο. Το βλέπουμε και το κρατάμε. Τη δεύτερη, και ενώ κοιτάμε τα στέρια σε ένα διόλου αδιάφορο ερωτικά και επικοινωνιακά κλίμα, δηλαδή καθόσασταν και βλέπατε τα στέρια, ήταν ρομαντική η συνθήκη, από το πουθενά με ρώτησε αν είμαι εμβολιασμένο και απάντησα αρνητικά. Τότε ξεκίνησε το αμόκ. Τότε έπαθε κρυσάρα δηλαδή ο τύπος. Με χαρακτήρισε ψεκάκι εκ του ψεκασμένου και συνέδεσε το μη εμβολιασμό με το επάγγελμά μου και μου είπε ότι είναι λογικό να μην εμβολιαστώ με το επάγγελμα που κάνω, γιατί το επάγγελμά μου αποτελείται από φασιστάκια με διάφορα σύνδρομα τα οποία μάλιστα είναι και χαμηλού πνευματικού επίπεδου. Έβγαλε χολή δηλαδή και έδειξε τι στερεοτυπικό άνθρωπο είναι. Εδώ θέλω να πω κάτι σε σχέση με τον εμβολιασμό. Εγώ προσωπικά επέλεξα να εμβολιαστώ. Και μάλιστα έχω ποστάρει και δύο βίντεο από τον πρώτο και δεύτερο εμβολιασμό που είχα κάνει. Και μάλιστα φιλοξενήσαμε στο κανάλι μας και το Yianne, τον δόκτωρα Γιάννη τον Μαμελετζού που είναι επιδημιολόγος και εργάζεται για τον Μαγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και κάναμε ε, και βίντεο σε σχέση με τον εμβολιασμό αλλά και βίντεο που ήταν Q&A δικές σας ερωτήσεις και απαντήσεις του Γιάννη. Εγώ προσωπικά ξαναλέω επέλεξα να εμβολιαστώ. Συμβούλευσα και τα παιδιά μου να εμβολιαστούν και τα παιδιά μου εμβολιάστηκαν. Όμω, μέχρι εκεί ενημερώθηκα εγώ προσωπικά για τα δεδομένα από τους ανθρώπους που εμπιστευόμουν, τους γιατρούς, τους επιστήμονες κλπ. Και πήρα την απόφαση για μένα εμβολιαστού. Από εκεί και πέρα δεν με αφορά αν ο οποιοσδήποτε άλλος άνθρωπος αποφασίσει, αποφάσισε ή έχει αποφασίσει να μην εμβολιαστεί. Δεν με αφορά καθόλου. Έχω στο πολύ στενό μου περιβάλλον ανθρώπους οι οποίοι δεν εμβολιάστηκαν για τους δικούς τους λόγους ούτε και μία φορά δεν τους είπα πρέπει οπωσδήποτε να εμβολιαστεί, ούτε και μία φορά δεν τους χαρακτήρισα οτιδήποτε αρνητικό. Ποτέ. Η μόνη φορά που θυμώνω σε σχέση με αυτή τη συζήτηση είναι όταν μπαίνουν πάνω στα post και μάλιστα αυτές τις μέρες έχει συμβεί δύο-τρεις φορές, μπήκαν κάποιοι πάνω σε ένα-δύο προφίλ, μη φανταστείτε πολλοί άνθρωποι, πάνω σε παλιότερε αναρτήσει βίντεο που είχα ανεβάσει σύντομο βίντεο από τον εμβολιασμό. Και μου έλεγαν τώρα, κυρία Θέκλα παρόστι τη σκησία από κορονοϊό, δεν έχει αλλάξει γνώμη. Δεν έχει αλλάξει γνώμη για το ότι εμβολιάστηκε. Εύχομαι να είσαι καλά, αλλά το περνά πολύ βαριά. Μήπω επειδή είσαι εμβολιασμένη, το περνά πολύ βαριά. Ή υπάρχουν στοιχεία που λένε ότι εμβολιασμένοι είναι μέσα στι ΜΕΘ. Μου γράφει μια χθε. με βάση στοιχεία, 95% των ανθρώπων που είναι με κορονοϊό τη μονάδε αντίστοιχη θεραπεία είναι εμβολιασμένοι. λέω, Πού το είδε αυτό. Μου λέει στο νεοδί. Τι λέω, Στείλε μου στοιχεία να δω επίσημα. Στο νεοδί. Ψάχνω στο νεοδί, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Αυτό με ενοχλεί πάρα πολύ να προσπαθεί ο ένα. Να πείσει τον άλλον για την επιλογή του. Αν κάποιος έχει αποφασίσει για λόγους δικούς του να μην εμβολιαστεί ε, για τον κορνοϊό, δικαίωμά του δεν με αφορά. Δεν έχει να κάνει με το ποιο είναι. Δεν σημαίνει ότι αυτή του η απόφαση τον κατατάσσει σε μια συγκεκριμένη κατηγορία ανθρώπων. Ούτε αν κάποιος έχει εμβολιαστεί σημαίνει πως αυτό τον κατατάσσει σε μια άλλη κατηγορία ανθρώπων. Και νομίζω ότι με αυτή την ιστορία και το, τι, τις διαδικτυακές αλλά και διαπροσωπικές διαμάχες μεταξύ ανθρώπων που ήταν υπέρ του εμβολιασμού για τον κορονοϊό που προκαλεί το COVID-19 και αυτό που ήταν εναντίον. Έχει φέρει στην επιφάνεια προβληματικές προσωπικότητες και προβληματικές καταστάσεις. Εντάξει. Δεν σημαίνει ότι αν εμεί έχουμε μία άποψη, πρέπει να την επιβάλλουμε στον άλλο. Ούτε σημαίνει ότι αν εμεί σκεφτόμαστε με ένα συγκεκριμένο τρόπο, ότι πρέπει και οι άλλοι να σκέφτονται με αυτόν τον συγκεκριμένο τρόπο, και ότι αν δεν σκέφτονται με αυτόν τον συγκεκριμένο τρόπο, είναι άνθρωποι να του πετάξουμε στα σκουπίδια ή να του καταβαραθρώσουμε. Για όνομα του Θεού. Για όνομα του Θεού. Λοιπόν, άρα αυτό έπαθε αμόκ και σου είπε: Α, είσαι ένστολο. Άρα εκεί που δουλεύει, έχει όλο φασιστάκι και έχει όλου που έχουν σύντομα. Παναγία μου, θέκλα να πω, θέλει εκείνη την ώρα. Θα σηκωνόμουν απάνω και θα το έλεγα τσάου. Αντίο. Όχι ο όχι να ξαναβρεθούμε. Αντίο, που σημαίνει «Οντιέ», που σημαίνει πήγαινε στο Θεό. Για να μην το στείλω κάπου αλλού. Εσύ όμω έμεινε. Απάντησα ότι αυτά είναι στερεοτυπικέ απόψει και ότι ένα άνθρωπο ο οποίο είναι ιδιαίτερο όπω εμεί, ω προ τον ερωτικό μα προσανατολισμό τουλάχιστον, θα έπρεπε αν μη τι άλλο να είναι πιο μετριοπαθή στι δηλώσει του γύρω από την κατηγοροποίηση των ανθρώπων. Όχι, μάνα μου. Όχι, μάνα μου. Δεν σημαίνει ότι αν κάποιο ανήκει ο ίδιο σε μια ομάδα του πληθυσμού που συνήθω δέχεται ε, bullying, ε, ότι ο ίδιος δεν θα είναι εμπούλης. Πα, όχι, δεν σημαίνει κάτι τέτοιο. Θέλει καλλιέργεια για να δέχεσαι εμπούλην και εσύ να μην είσαι Μου είπε στη συνέχεια ότι το πνευματικό επίπεδο είναι ίδιον μόνο των μορφωμένων και πτυχιούχων και ότι δεν πιστεύει ότι ένας άνθρωπος αμόρφωτος όπως για παράδειγμα ένας βοσκός έχει πνευματικό επίπεδο. Τι, τι, μόνο όποιος έχει πτυχίο έχει πνευματικό επίπεδο και αυτοί που δεν έχουν πτυχίο, δεν έχουν. Α, καλά. καλάθια. καλά, καλά άθια. Προσπάθησα να εξηγήσω ότι είναι ανεξάρτητο το ένα από το άλλο και ότι θα πρέπει να επανεξετάσει το τι είναι για αυτόν πνευματικό επίπεδο. Δηλώσει και χαρακτηρισμοί έπεφταν πάνω μου σαν ρουκέτε, οπότε χωρί να αντιδράσω άλλο, αποχώρησα διακριτικά. Μόνο είπα ότι είναι απαράδεκτο να έχει κάποιον στο σπίτι σου, στην έδρα σου, τον οποίον τον έχει καλέσει και τον προσβάλλεις τόσο σκληρά, χωρίς να τον γνωρίζεις ακόμη. Ας σε κάλεσε και σπίτι του να σου τα πει αυτά. Ωραίος οικοδεσπότης. Μου απάντησε ότι δεν με προσβάλλει και ότι απλά είναι οι απόψει του και αν προσβάλλω με αυτό είναι δικό μου θέμα, γιατί κάπου λέει βρίσκω τον εαυτό μου σε αυτά που λέει. Αγάπη μου, εκείνη την ώρα έπρεπε να του πεις «οντιέ» και είπαμε «οντιέ» σημαίνει στο Θεό κάπαλού. Γεια σου, έφυγε. Σφύριξα και έφυγε, έπρεπε να του πει εκείνη την ώρα. Απαράδεκτο. Επόμενη μέρα λοιπόν, και ενώ είπα τζίφο η δουλειά με αυτόν, αρχίζει τα τηλέφωνα και τα μηνύματα. Α, όχι, θα έφευγε και θα τον μπλοκάριζε κιόλα. Μπλοκάρουμε κιόλα τέτοιου τύπου. Επιτόπου. Απαράδεκτο. Φασίστα τεράστιο, αυτό ο ίδιο. κακεκτυπία κα, του πατέρα σου ο τύπος. Γι' αυτό και η παθολογική έλξη, ε? γι' αυτό και η ψυχοπαθολογική έλξη. Αρχίζει λέει τα τηλέφωνα και τα μηνύματα, κάτι είδε λέει σε εμένα που θα μπορούσε να τον κάνει να αναθεωρήσει ίσως κάποια πράγματα, διότι βλέπει ότι θα μπορούσαμε αν συνεχιζόταν η γνωριμία μας να έχουμε κάποιες προοπτικές. Απάντησε ότι εγώ πιστεύω σε άειλες αξίες και εκείνος σε πτυχία τίτλους και αξιώματα και ότι δεν έβλεπα πως αυτά θα μπορούσαν να συμβαδίσουν. Μου είπε ότι διαφορετικοί άνθρωποι μπορεί να είναι μαζί. Έθεσα το θέμα ότι δεν θα μπορούσα να τον παρουσιάσω στον κύκλο μου γιατί πλέον ξέρω τι σκέφτεται και ότι δεν θέλω να βλέπει τους φίλους μου και κάποια μέλη τη οικογένεια μου σαν ψέκε και σαν χαμηλού πνευματικού επίπεδου γιατί δεν θα μπορώ να τους κοιτώ στα μάτια. Οι άνθρωποι εν τω μεταξύ, μία σχέση έχουμε τους επάνω χαρακτηρισμούς, ούτε φανατικοί είναι επάνω σε οτιδήποτε. Επίση είπα ότι εγώ έχω έναν τρόπο ζωή. Τον οποίο για να τον εξασκώ θα πρέπει να το κάνω τα δεν είναι μπροστά. Ενώντα ότι εγώ ασχολούμαι με πιο ρομαντικά πράγματα, πιο επικεντρωμένα στον άνθρωπο και τα ζώα, διότι με ενδιαφέρει τι έργο θα αφήσω πίσω μου και πολύ καλά κάνει, αγάπη μου. Ο ίδιο βλέποντά τα θα τα θεωρούσε ματιότητε και χαμένο χρόνο. Απάντησε και πάλι ότι θα πρέπει να σκεφτώ αν μπορώ να ξεπεράσουμε αυτά που είπε και να αποφασίσω αν μπορώ ενδεχομένω να ξαναδώ την γνωριμία μα να οδηγεί κάπου με εμένα να λειτουργώ κανονικά, χωρίς να έχω κανονικά και με την καρδιά μου, χωρίς να έχω στο μυαλό μου όλα αυτά να με κολλήσω. Θέκλα την πάτησα. Το ξανασκέφτηκα, Παναθεμάμε και το ίδιο βράδυ του είπα ναι. Την πάτησες ναι. Την πάτησες. Την πάτησες. Δεν δίνουμε δεύτερη ευκαιρία σε κανέναν κόμενο και σε καμία γόμενα Πας Πρώτο ραντεβού, πα δεύτερο ραντεβού. Ό,τι θα σου δείξει στο πρώτο δεύτερο ραντεβού είναι ότι καλύτερο μπορεί να κάνει. Γιατί στα πρώτα και στα δεύτερα ραντεβού προσπαθούν όλοι να εντυπωσιάσουν όλου. Οπότε, άνθρωπος άνθρωπο που στο δεύτερο ραντεβού λειτουργήσε έτσι απέναντί σου, δεν σου κάνει. Και με τον ίδιο τρόπο θα σου λέγα αν εσύ στο πρώτο ή στο δεύτερο ή στο τρίτο ραντεβού έβγαζε από μέσα σου μια αρνητικότητα για έναν άνθρωπο θα έπρεπε να καθίσεις να το ακούσεις και να το κοιτάξεις. Γιατί όσες φορές αγνούμε τα προειδοποιητικά σημάδια, όσες φορές αγνούμε τις κόκκινες σημαίες, τις τρώμε στα μούτρα μετά και την πατάμε άγρια. Ναι, την πάτησες. Συμφωνώ μαζί σου, την πάτησες. Κρίμα. Την πάτησες. Σας κάνω κι εγώ ένα καφέ. <laughs> το χωνέψω λίγο πώς την πάτησες. Και πόσο την πάτησες. Πόσο την πάτησες. Το ξανασκέφτηκα πανά και το ίδιο βράδυ του είπα ναι. Συναντηθήκαμε, με ρώτησε ξανά και ξανά αν βλέπω τη γνωριμία μας να οδηγεί κάπου, ήθελε να τον αποκαταστήσει το παιδί. Καλώς εχόντων των πραγμάτων και τον διαβεβαίωσα γι' αυτό. τότε βγαίνουμε καθημερινά. Αλλά! Κατάφερες να έχεις σχέση. Κατάφερες να είσαι με κάποιον που θέλει να οδηγήσει κάπου σχέση σας. Αλλά! Είναι πάντα με το ρολόι γιατί δουλεύει και διαβάζει συνέχεια για μεταπτυχιακέ σπουδέ. Μόλι συναντιόμαστε, μου λέει: Έχει τόσο χρόνο γιατί την τάδε ώρα πρέπει να είμαι εκεί, χωρί να με έχει προειδοποιήσει από πριν. Και σήμερα μου ξεφούρνησε σε ερώτησή μου τι ζητά από μια σχέση, ότι ζητάει κάποιον, λέει, που να του εμπνέει, να του δώσει κάποιον από το χρόνο του και το χώρο του, χωρί να επηρεάζεται το πρόγραμμα και τα σχέδιά του, με τον οποίο θα πορευτούν μαζί και θα δημιουργήσουν κάποιε κοινέ εμπειρίε και εικόνε. Σε πλαίσια μονογαμία πάντα, από ό,τι κατάλαβα. από ό,τι κατάλαβα. Δεν το έχει ξεκαθαρίσει, αλλά μπορεί να το εννοεί κιόλα, δεν ξέρω. Ρώτησε και εμένα, και εγώ απάντησα ότι θέλω κάποιον να είναι σύντροφο, φίλο και αδερφό, να συνεννούμαστε με τα μάτια και να χτίσουμε μαζί κάτι ιδιαίτερο και προσωπικό, που δεν θα είχαμε την ευκαιρία να το βρούμε αλλού, μέσα σε πλαίσια τόσο κοινή. Όσο και ατομική εξέλιξη. Πολύ ωραία η σου. Πάρα πολύ ωραία η σου. Αυτό ήταν. Αμέσω με διέκοψε και μου είπε: Μη συνεχίζει, Κατάλαβα. Α, όλα τα κατάλαβα. Μην ξεχνά ότι είμαι μεγαλύτερο, με πιο πολλέ εμπειρίες από εσένα και κοιτάζω πίσω από την επιφάνεια. Δεν χρειάζεται να πει κάτι άλλο. Εδώ να πω ότι η ηλικία, η χρονολογική δεν παίζει κανένα ρόλο σε σχέση με τη συναισθηματική οριμότητα που μπορεί να έχει ένα άνθρωπο. Μπορεί κάποιο να είναι 15 χρόνια πιο μεγάλο σου και να είναι πολύ πιο ανώριμος από σένα. Από τα 26 της χρόνια τη γυναίκα και 28 χρόνια του άνδρα που ε, ολοκληρώνεται η κεφαλική ανάπτυξη ενό ανθρώπου, από εκεί και πέρα είναι θέμα προσωπική του δουλειά προσωπική του προσπάθεια και προσωπική του διάθεση και του προσωπικού δικού του πνευματικού αγώνα για τον θορυμάση ή όχι. Μέχρι τα 26 περίπου στι γυναίκε και μέχρι τα 28 περίπου στου άνδρε υπάρχει και η δικαιολογία ότι ακόμη δεν έχουν εξελιχθεί πλήρω οι τη με η λοβιά, άρα δεν έχει την εγκεφαλική ορίμανση ο άνθρωπο για να οριμάσει. την έχει όμω και μετά, από εκεί και πέρα δεν παίζει ρόλο πόσα χρόνια έχει υπορίμασει ο εγκεφαλό σου, παίζει ρόλο πόσα χρόνια εξασκήσει πνευματικά για να οριμάσει τον εαυτό σου όταν πλέον έχεις ένα όριμο εγκέφαλο. Και εσύ φίλε μου από ό,τι φαίνεται προσπαθούσε από πολύ μικρός να καλυτερεύσεις τον εαυτό σου και να καταλάβεις τον εαυτό σου. Ίσως σε μια διαδικασία εξέλιξες από νεότερους εννοώ. Μα λέω μισό όλα αυτά που λες σαν να, σαν να μην είναι μετρήσιμα μεγέθη, είναι σχετικά. Όχι, μου λέει, είναι πρακτικά τα ανωτέρω που έχω εγώ σε σχέση με σένα. Οπότε δεν χρειάζεται να αναλύσει πολύ, γιατί τα καταλαβαίνω από μόνο μου. Δεν μου έδωσε λοιπόν την ευκαιρία, αλλά και γενικά με διακόπτη συνέχεια, αν και όπω αφήνει να εννοηθεί, συνεχίζει μαζί μου γιατί κάτι υπάρχει στον τρόπο που σκέφτομαι που του αρέσει. Μήπω αυτό που του αρέσει είναι ότι τον ανέχεσαι και τον κάνει σαν και ότι του δίνει το βήμα και του δίνει το βάθρο για να αγορεύει μοιάζει αδιαπέραστος. Και όσο αδιαπέραστος μοιάζει, τόσο μπαίνω στη διαδικασία να βρω τόπο να τον πλουσιάσω. Μη τσιμπάς. Μη τσιμπάς με μυστήριους αδιαπέραστους τύπους. Την έχουμε πάθει πολύ πολλές φορές στο παρελθόν με αυτούς τους αδιαπέραστους και τους μυστήριους. Που στην ουσία ήταν αδιαπέραστη, δηλαδή δεν είχε τίποτα από πίσω. Το απόλυτο κενό. Ο συνεξαρτόμενο όμω προσπαθεί να διαπεράσει αυτόν τον αδιαπέραστο. Μόλι πάω να τον πλησιάσω, με αντιμετωπίζει τυπικά. Μόλι πάω να απομακρυνθώ, γίνεται πιο γλυκό. Αυτό που αναρωτιέμαι είναι, μήπω εγώ πάω να κολλήσω επάνω του με κάποιο καταπιστικό τρόπο, ή συμβαίνει κάτι με εκείνο. Και με του δυο σα συμβαίνει. Αυτό είναι ένα ναύκιστο, ο οποίο δεν θέλει να συνδεθεί ουσιαστικά από εσένα, θέλει μόνο να σου ρουφάει την ενέργεια και να νιώθει σπουδαίο, από τη λατρεία που θα του δείχνει και να νιώθει ωραία που ξεδίδει πάνω σου και σε μειώνει και σε προσβάλλει και σου κάνει το ρήτορα και αγορεύει και κάνει τον ωραίο και τον γαμπόσο και το σπουδαίο κλπ. Και, και εσύ έχει πρόβλημα να ελκύσει από ανθρώπου που δεν σου λένε Μου αρέσει πραγματικά, που δεν σου λένε Σε θέλω ουσιαστικά στη ζωή μου, Σε θέλω 100% στη ζωή μου, έτσι με το χρονόμετρο, με ανθρώπου οι οποίοι δεν μπορούν να σε αγαπήσουν, και δεν μπορούν να σε αποδεχθούν, γιατί υποσυνείδητα βάζει ένα στίχημα, αυτή τη φορά θα καταφέρω αυτόν τον άνθρωπο να με αγαπήσει, όπω δεν κατάφερα τον πατέρα μου να με αγαπήσει, όπω δεν κατάφερα τη μάνα μου να με αγαπήσει, τη γιαγιά μου να με αγαπήσει. Τώρα έχω μια ευκαιρία με έναν παρόμοιο τύπο με τη γιαγιά μου, με έναν παρόμοιο τύπο με τον πατέρα μου, και αυτή τη φορά θα τα καταφέρω. Παγίδα. Παγίδα. Άρα και με εκείνο συμβαίνει κάτι και σε μεσένα συμβαίνει κάτι. Σήμερα οι πεταλούδε που λέμε, που ένιωθα στο στομάχι στην παρουσία του και από την πρώτη κιόλα στιγμή που τον είδα, άρχισαν να με πονάνε. Και το μόνο που δεν θα μπορούσα να τι χαρακτηρίσω είναι απολαυστικέ. Όλα αυτά είναι οι διάρκειε περίπου 10 ημερών, αλλά αυτή τη φορά ήθελα να μαζέψω τη ζημιά όσο είναι νωρί. Μάζεψε την όσο είναι νωρί. Και ελπίζω να την έχει μαζέψει ήδη, γιατί έχει μέρε που μου στρίσει το μέλλον. Ελπίζω να την έχει μαζέψει ήδη. Και αυτή η ιστορία με τις πεταλούδες στο στομάχι, τι πρόβλημα, τι, 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 τι παρανόηση. Γιατί βγαίνει ο κάθε ανόητο, sorry που μιλάω έτσι, ο κάθε άσχετο από ανθρώπινε σχέσει και γράφει διάφορα βιβλία, τσιτάτα, ρομαντικά παραμυθάκια και μιλάει για πεταλούδε στο στομάχι, μιλάει για αδερφέ ψυχέ, μιλάει για δίδυμε φλόγε και όλε αυτέ τι βλακώδει απεικονίσει των ερωτικών σχέσεων, σε επίπεδο παραμυθιού, σε επίπεδο παραμυθιάσματο. Και κάθεται ο κόσμο, ο αγνός και ο αθώο, και διαβάζει αυτά τα πράγματα και λέει: Α, μα έχω πεταλούδε στο στομάχι, σημαίνει είμαι ερωτευμένο. Όχι, άμα έχει πεταλούδε στο στομάχι, σημαίνει ότι σε αναστατώνει κάποιο. Κάτι δεν πάει χ. Άμα αν έχει έντονη έλξη, είναι ψυχοπαθολογική. Καταλαβαίνετε πως η pop κουλτούρα μας επηρεάζει ώστε να θεωρούμε φυσιολογικά τα φυσικά. Και τα φυσικά να μην τα βλέπετε, θεωρούμε αφύσικα. Σε μια φυσική σχέση που εξελίσσεται με φυσικό τρόπο μεταξύ δύο ολοκληρωμένων υγιών προσωπικότητων, σιγά σιγά χτίζεται το συνέστημα, δεν χτίζεται από την πρώτη στιγμή. Δεν νιώθεις πεταλούδες από την πρώτη στιγμή. Την πρώτη στιγμή θα σκεφτεί Α, καλά νιώθω στην παρουσία αυτού του ανθρώπου, ή Α, δεν νιώθω καλά στην παρουσία αυτού του ανθρώπου. Νιώθω πεταλούδε, άρα σηκώνω να φύγω. Δεν είναι καλό πράγμα οι πεταλούδε. Δεν είναι καλό. Α, μην, μην κάθεστε να πιστεύετε όλα αυτά που λέει η pop κουλτούρα για τον έρωτα, τα οποία τα περισσότερα είναι αντιπιστημονικά και είναι μυθεύματα. Δεν λέω ότι εσύ τα πιστεύει, απλώ είναι, μια συνήθι φράση αυτή. Πεταλούδε στο στομάχι, ερωτεύτηκα. Πεταλούδε στο στομάχι. Πεταλούδε στο στομάχι σημαίνει ότι κάτι πάει χί και το στομάχι σου σε προειδοποιεί. Σφίξιμο στο στομάχι σημαίνει κάτι πάει χί και το στομάχι σου σε προειδοποιεί. Γιατί το στομάχι λέει, ονομάζεται από κάποιου γιατρού και ίσω είναι συστηματικό εγκέφαλο. Ο δεύτερο εγκέφαλο, ότι είναι, τόσο, είναι πολύ ευαίσθητο το στομάχι μα στο στρε. Εγώ για παράδειγμα, Είμαι πολύ φαγανή και νομίζω μου φαίνεται ότι είμαι πολύ φαγανή. Όταν είμαι στενοχωρημένη, όταν είμαι αγχωμένη, όταν κάτι με στενοχωρεί δεν μπορώ να φάω. Δυσκολεύομαι να φάω. Έτσι, όταν στην παρουσία ενός ανθρώπου με τον οποίο βγαίνω για φαγητό δεν μπορώ να φάω και δυσκολεύομαι να φάω, αυτό το θεωρώ αρνητικό, δεν το θεωρώ θετικό. Δεν λέω, αχ τι ωραία έχει στο στομάχι μου, αρέσει αυτός. Όχι σκέφτομαι αυτό ο άνθρωπο με κάνει να νιώθω άβολα. Κάτι μου βγάζει αυτό ο άνθρωπο το οποίο δεν με αφήνει να είμαι χαλαρή. Το στομάχι μου μπαίνει σε επιφυλακή. Το σώμα μου μπαίνει σε επιφυλακή. Εφόσον το μυαλό μου δεν έχει καταφέρει να μου χτυπήσει η καμπάνα μου, στη χτυπάει το σώμα μου καμπάνα. Όχι στην ψυχοπαθολογική έλξη. Δεν είναι καλό σημάδι. Δεν είναι καλό σημάδι στην παρουσία του άλλου ανθρώπου να μην είμαστε χαλαροί, ήρεμοι και ο εαυτό μας. Δεν είναι έρωτα αυτό το πράγμα. Είναι ένδειξη ψυχοπαθολογική έλξη. Επιπρόσθετα, ω προ το σεξ, έχουμε κάνει κάποια βασικά πράγματα, γιατί δεν θέλει να βιαστεί να προχωρήσουμε, στα οποία περάσαμε καταπληκτικά. Εκτό και αν ελέγχει το σεξ, για να έχει και το γενικότερο έλεγχο τη γνωριμία. Αυτά. Τώρα, με του ανθρώπου που έχουν ψυχοπαθολογική έλξη, ειδικά τι πρώτε φορέ που θα έρθουμε σε ερωτική επαφή, είτε αυτή η ερωτική επαφή είναι πιο ε, πολύ προκατακτικά και λιγότερο ολοκληρωμένα πράγματα, υπάρχει έλξη. Υπάρχει έλξη. Δεν είναι το ότι περνάμε καλά ερωτικά δεν είναι ένδειξη ότι είναι και κατάλληλο για μας αυτός ο σύντροφο. Το να μην περνάμε καλά ερωτικά είναι ένδειξη ότι να ταιριάζουμε ερωτικά με κάποιον, αλλά το να ταιριάξουμε ερωτικά αυτό δεν σημαίνει ότι ταιριάζουμε. Κάποιοι χρησιμοποιούν και το σεξ για να ελέγχουν, κάποιοι όχι, δεν ξέρω, θα φανεί στην πορεία ή θα έχει ήδη φανεί στην πορεία. Είναι τόσα πολλά αυτά που θα μπορούσα να σου πω που οι σκέψει μου μπλέκονται. Να σημειωθεί ότι έχω κάνει ψυχοθεραπεία για περίπου τρία χρόνια, αλλά δεν καταφέρνω να ξεπεράσω το γεγονό ότι υπάρχει περίπτωση να μην ζήσω στο πλαίσιο που τόσο πολύ λαχταρώ. Και γι' αυτό, διότι παντού γύρω μου βλέπω ανθρώπου αξιόλογου που ψάχνουν τι αγαπητικέ σχέσει, αλλά δεν τι βρίσκουν. Έχει γίνει λοιπόν τόση ζημιά στον κόσμο πλέον που καλούμαστε να πληρώσουμε ως αντίτιμο στην ανάγκη μας για συνδεσιμότητα μέρος της ψυχικής μας υγείας. Ναι, ναι. Έχει γίνει πολύ ζημιά στον κόσμο πλέον και καλούμαστε να, να πληρώσουμε ως αντίτιμο στην ανάγκη μας για συνδεσιμότητα μέρος της ψυχικής μας υγείας, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα το κάνουμε κιόλας. Ειλικρινά σε ευχαριστώ ακόμα και αν δεν τα διαβάσεις όλα αυτά, τα έβγαλα από μέσα μου σε ένα περιβάλλον που αξίζει τα φιλιά μου. Σου στέλνω και εγώ τα φιλιά μου, αγάπη μου. Και σε ευχαριστούμε που μα έχει βάλει σε αυτή τη διαδικασία όλους όσοι παρακολουθούμε αυτό το βίντεο και εγώ που το φτιάχνω, αλλά και οι υπόλοιποι που το παρακολουθείτε, να σκεφτούμε ε, δημιουργικά και γόνιμα. Αξίζει τον κόπο να μπαίνουμε σε σχέσεις με ανθρώπους προβληματικούς, προκειμένου να καλύψουμε την ανάγκη μας για συνδεσιμότητα. Και στο βωμό της ανάγκης για συνδεσιμότητα και μέσα από αυτή τη σχέση να χάνουμε μέρος της ψυχικής μας υγείας, αξίζει τον κοπό. Και ναι και όχι. <laughs> <laughs> δεν περίμενες τα να ποντά. Ναι. Λοιπόν, <laughs> Ένα ζωντανό άνθρωπος, ένας άνθρωπος... Ένα ζωντανό ψυχοσωματικό οργανισμό έχει μεγάλη ανάγκη του ζευγάρου έχει μεγάλη ανάγκη το mating, έχει μεγάλη ανάγκη το flirt, έχει μεγάλη ανάγκη το dating, έχει μεγάλη ανάγκη το άγγιγμα, έχει μεγάλη ανάγκη την ερωτική επαφή. Και είσαι 33 χρονών. Μα και 63 χρονών να ήσουν πάλι θα το έχει ανάγκη. Ενώ έπεσε και το σκουλαρίγκι μου. Ενώ ότι ανάλογα με την ηλικία του καθένα μπορεί να έχει περισσότερε ή λιγότερε ερωτικέ και σεξουαλικέ ορμέ, όμω η ανάγκη για συνδεσιμότητα είναι ε, 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 η ίδια σε όλους τους ανθρώπους. Ναι, έχουμε ανάγκη συνδεσιμότητας με τους άλλους. Ναι, έχουμε ανάγκη να έχουμε έναν άνθρωπο στο πλάι μας. Ναι, έχουμε ανάγκη αυτό που έχεις περιγράψει τόσο πολύ ωραία εσύ που λες ότι θέλω κάποιον να είναι σύντροφος, φίλος και αδερφός να συνεννούμαστε με τα μάτια και να χτίσουμε μαζί κάτι ιδιαίτερο και προσωπικό που δεν θα είχαμε την ευκαιρία να το βρούμε αλλού μέσα σε πλαίσια τόσο κοινή όσο και ατομική εξέλιξη. Αυτό είναι εξαιρετικό αυτό που γράφει, γιατί στην ουσία μιλά για τη συνδεσιμότητα μεταξύ δύο ανθρώπων πνευματικών, που όπω λέει και ο Σκοτ Πέξ του βιβλίου, Το δρόμο ο, ο λιγότερο ταξιδεμένο, μέσω τη αγάπη του και λόγω τη αγάπη του διευρύνουν τα όρια του για να βοηθήσουν όχι μόνο τον εαυτό του, αλλά και τον άλλο. It takes two to tango, though. Χρειάζονται δύο για να χορέψουν τάγκο. Εσύ από μόνος σου έχεις αυτή τη διάθεση. Ο συγκεκριμένος τύπος δεν την είχε. Δεν την είχε. Προφανώς του άρεσε ως άντρα, του άρεσε εμφανισιακά, του άρεσε ερωτικά και επίσης του άρεσε και το γεγονός ότι ένας τόσο ευφύης άνθρωπος και τόσο καλόκαρδος καθόταν να τον ανεχθεί και καθόταν να του εξηγεί και καθόταν να του συζητά και γινόταν το ακροατήριο του. Ξέρει, οι συνάρτησε δεν αντέχουν να του ακούν και οι Θέλουν και κάποιον έξυπνο να του ακούει. Οπότε πάνε για ανθρώπου οι οποίοι είναι ευφύ, αλλά έχουν συναισθηματικέ αδυναμίε. Που οι συναισθηματικέ μα αδυναμίε μα κάνουν να παλαβώνουμε. Δηλαδή, ένα ναρκησό βαριέται να τα φτιάξει με έναν που δεν είναι τόσο έξυπνο, με έναν που θα τον ανέχεται λόγω βλακίας. Του αρέσει καλύτερα η κατάκτηση του να έχει έναν έξυπνο άνθρωπο ο οποίο λόγω συναισθηματική ευαλωτότητα και λόγω ανασφαλιών και λόγω ψυχολογικών ζητημάτων δικών του κάθεται και τον ανέχεται να τον κακοποιεί ψυχικά και συναισθηματικά. Λοιπόν, όταν λέω αξίζει τον κόπο να θυσιάσουμε μέρο τη ψυχική μα υγεία, τι εννοώ. Εννοώ ότι αξίζει τον κόπο να μπαίνουμε στη διαδικασία να φλερτάρουμε. Αξίζει τον κόπο να βγαίνουμε ραντεβού. Σου μιλάω και από προσωπική πείρα των τελευταίων μηνών, του τελευταίους δύο μήνε. Έχω μπει σε αυτή τη διαδικασία, δεν είμαι συνέχεια σε αυτή τη διαδικασία. Κάνω διαλύματα, αυτή την περίοδο, για παράδειγμα, κάνω διάλειμμα. Κάνω και διαλύματα από αυτή τη διαδικασία γιατί είναι κουραστική. Και γιατί είναι, ε, είναι ψυχοφθόρο και ενεργοβόρο να βγει ραντεβού, να μιλήσει με ανθρώπου, να προσπαθήσει να δημιουργήσει κάτι. Από την άλλη, όμω, είναι. Και δίνει στον εαυτό σου την ευκαιρία να επικοινωνήσει με άλλους ανθρώπους και να κοιτάξει μην τυχόν και υπάρχει συνδεσιμότητα. Και σίγουρα σε αυτά τα ραντεβού υπάρχουν και κάποιε ωραίε στιγμέ, όπω αυτέ που περιέγραψε εσύ στο πρώτο ραντεβού. Μπορεί στο πρώτο ραντεβού ναι, να είναι πολύ ωραίο το πρώτο ραντεβού και να έχει ωραίε ρομαντικέ συναισθηματικέ στιγμέ. Στο δεύτερο ραντεβού όμω μπορεί να βγει μια κατάσταση όπω αυτή που περιέγραψε να, να πάθει κρυσάρα ο άλλος, να πάθει αμόκο, το το περιέγραψες, γιατί του είπες ότι δεν έχεις κάνει τα εμβόλια ή κάποιος άλλος μπορεί να πάθει αμόκο γιατί έχει μάθει κάτι για σένα από το οποίο δεν του αρέσει οτιδήποτε. Χρειάζεται να είμαστε σε επιφυλακή και μόλις δούμε ότι το πρόσωπο με το οποίο γνωριζόμαστε, αν και μας αρέσει, αν και περάσαμε ωραία στο πρώτο ή στο δεύτερο ραντεβού, βγάζει κάτι πολύ χ, να έχουμε το θάρρος να το διακόψουμε επί τόπου. Επί τόπου. Και θα συνδέσω το σημερινό βίντεο με το χθεσινό βίντεο. Που είχε τίτλο «Ενβρασμό ψυχής» και διάβασα ένα πολύ ωραίο οδήγημα, μας έστειλε μια φίλη, στο οποίο, η Δέσπενε Καραμίτσου, στο οποίο μιλούσε για τις γυναικοκτονίες και για τα εγκλήματα που γίνονται μέσα σε ερωτικές σχέσεις. Και είπαμε, είπα χθε ότι πολλέ γυναίκε δεν χωριζούν από μια κακοπητική σχέση, γιατί σκέφτομαι από πόσες σχέσεις να από πόσε σχέσει να χωρίσουν. Μα τι θα πούνε για μένα, θα πούνε αυτή έχει κάνει πολλέ σχέσει. Αυτή είχε... δεν είναι καλό άνθρωπο, γιατί κάνει πολλέ σχέσει. Δεν έχει καλή ηθική. Αυτό νομίζω ισχύει για όλου μα. Ότι όλοι μα έχουμε ένα κομμάτι μέσα μα που βλέπουμε τον εαυτό μα σαν ότι δεν τα καταφέρνουμε να κρατήσουμε μια σχέση. Ότι κάτι δεν πάει καλά μαζί μα, αν δεν οι σχέσει μα γρήγορα. Όχι. Αν είσαι ένα πρόσωπο με τάση συνεξάρτηση και τον τελευταίο καιρό έχει κάνει πολλέ προσπάθειες για σχέσει και γνωριμίες και τι τελείωνε γρήγορα, μόλι έβλεπε τα πρώτα αρνητικά σημάδια, σημαίνει είσαι σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Και σημαίνει ότι προστατεύει την ψυχική σου υγεία και ισορροπία όταν σηκώνεσαι και φεύγει, όταν βλέπει μπροστά σου ξεκάθαρα τα προβληματικά στοιχεία ίσως να είναι χρήσιμο για ανθρώπους που έχουν κάνει ψυχοθεραπεία στο παρελθόν και τώρα έχουν μπει στη διαδικασία του dating, ίσως να είναι χρήσιμο να κάνουν κάποιες συνεδρίες στην περίοδο που κάνουν dating με τον, τον την ψυχολόγο τους που τους γνωρίζει, τόσο ώστε να συζητούν στο περιβάλλον της ψυχοθεραπείας τις εξελίξεις γύρω από τον dating με τον ψυχολόγο τους που τους γνωρίζει και γνωρίζει τα στοιχεία τους τα προσωπικά με την έννοια τη δικές τους υβαλωτότητες και, που, ε, και, και πώς μπορεί να έχουν κάνει λάθη στο παρελθόν το οποίο να έχουν αποκαλύψει κάποιες συγκεκριμένες πτυχές της προσωπικότητας τους και κάποια στοιχεία στα οποία χρειάζεται να δουλέψουν ούτως ώστε να έχουν συνεχή υποστήριξη όταν γίνεται αυτό. Αγάπη μου, σε χαιρετώ. Είμαι πολύ περήφανη που με νιώθει ψυχομαμά σου. Δεν το έχει γράψει, αλλά το νιώθω ότι με νιώθει ψυχομαμά σου. Για μου είμαι πολύ περήφανη για σένα και για όλου του γιου μου και τι κόρε μου. Και keep it up. Συνέχισε την καλή δουλειά. Έχει το κομμάτι να ξεπεράσει τι ανεξάρτησει που έχουμε όλοι. όλοι. Όταν λέω όλοι, που έχουμε όλοι όσοι είμαστε εδώ και συζητάμε. Καλή δύναμη. Με τι ευχέ μου. μου. Έβγαλα και τα σκουλαρίκια μου. Έκλεισα και την κάμερα. Και λέω ξέχασα κάτι να πω. Θα το πω. Είμαι σίγουρη πως όταν και αν και που θα παραμένουμε πιστοί στις αρχές μας και τις αξίες μας και δεν θα προδίδουμε τον πολύτιμο εαυτό μας που με τόσο κόπο χτίσαμε και με τόσο κόπο στηρίζουμε, θα έρθει εκείνη η ευλογημένη στιγμή, θα συναντήσουμε τον ένα άνθρωπο που έχουμε ανάγκη για να συνδεθούμε ουσιαστικά. Εγώ το πιστεύω αυτό το πράγμα. Συνεχίζω να το πιστεύω και θα συνεχίσω να το πιστεύω. Και αν μη τι άλλο, σε όλη αυτή την πορεία και τη διαδικασία έχουμε κερδίσει, κερδίζουμε το ταξίδι προς την Ιθάκη, παραφράζοντας το πείμα του Καβάφη. Είναι πάρα πολύ καλή ιδέα να μην τα βάζουμε κάτω, να μην παίρνουμε προσωπικά τα ψυχολογικά των άλλων, να παίρνουμε μόνο προσωπικά τα δικά μας ψυχολογικά, να προσπαθήσουμε τα δικά μας ψυχολογικά να τα ξεπεράσουμε και να καλυτερεύσουμε και να ενδυναμώσουμε τον εαυτό μας και βγες, ξαναβγες, 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 πού θα πάει, θα βρεθεί και ένας άνθρωπος ο οποίος να είναι σε παρόμοιο ψυχοσυναισθηματικό στάδιο πνευματικής ανάπτυξης και να μπορούμε να συνδεθούμε ουσιαστικά και ασφαλώς. Μας το εύχομαι από καρδιάς.